καμιά γενιά της ιστορίας της πόλης στερήθηκε από τους Έλληνες και με αυτό το σκεπτικό η ελληνική κοινότητα Μεσίνης είναι εγγυημένη από το Ιταλικό κράτος. Υπάρχει ένας νόμος, νόμος 482, που προστατεύει τις γλωσσικές μειονότητες. Είναι 10 χωριά στο Σαλέντο, στην Απουλία. Είναι 16 χωριά μαζί με την πόλη του Ρέγιο Καλάμπρια στην Καλαμπρία και είναι η Μεσίνα της Σικελίας. Στη Μεσίνη έχει γίνει κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί ενώ στην Απουλία οι επαφές με την Ελλάδα λόγω της μικρής απόστασης είναι περίπου 70 χιλιόμετρα από τον Ιδρούντα ως την Κέρκυρα, οπότε τα κύματα μετανάστευση και οι επαφές ήταν αρκετά συχνές ως πρόσφατα. Και η Απουλία είναι ένα τοπίο χωρίς βουνά, παιδιά, ολόκληρη παιδιά. Ενώ η Καλαβρία είναι σαν την νότια Κρήτη. Μεγάλα βουνά, απρόσιτα, και η Καλαβρία έχει το λεγόμενο ασπρομόντε, που είναι, που σημαίνει λευκά όρη, το ασπρομόντε. Και βέβαια, τα ελληνικά σε όλη την Καλαβρία μιλιόντουσαν, σε όλη την νότια Καλαβρία μιλιόντουσαν από ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, ως το 1700 μπορούμε να πούμε. Βέβαια μετά η επιρροή των ελληνικών συρρυκνώθηκε και λόγω της απόφασης της Κατολικής Εκκλησίας να περάσει στο λατινικό τυπικό από το 1400 και πέρα και στην Επισκοπή της Μπόβας, αλλά και νωρίτερα, γιατί ας πούμε στο 1552 όταν ο Επίσκοπος της Μπόβας ήθελε να γράψει το τυπικό της Μητρόπολης, δεν έβρισκε στα χωριά ανθρώπους που ήξεραν να γράφουν ελληνικά. Και στείλε στη Μεσίνη λεφτά για να γράψει κάποιος λόγιος από τη Μεσίνα το τυπικό της Μητρόπολης της Μπόβας. Στη Σικελία η παρουσία των Ελλήνων, παρακαλώ τον φίλο μας να μας δείξει κάποια αποφταίγματα από το χρονικό της μονοεμβασίας. Εδώ είναι. Η μέτρων πατρών πόλης μετοχίστη εν τη χώρα των Καλαβρών, του Λυγίου, η δε αργή εν τη μίσο την καλουμένη ορόβη και τα λοιπά, και τότε δε και οι λάκωνες των πατρών έντατος καταλυπώντες, η μέν εν τη μίσο της γελίας έβλησαν, η συμμεναυτή εν τόπο καλουμένο Δέμενα. Ναι, αυτή η πόλη της Δέμενας που ως σήμερα παραμένει ένα μεγάλο μυστικό της αρχαιολογίας της Σικελίας, έδωσε το όνομα στο 1/3 της Σικελίας για 900 χρόνια. Δηλαδή, από περίπου τον 7ο αιώνα, μια χιλιετία, ως το τέλος του 1700. Η επαρχία Μεσίνης και η επαρχία της Θένας λεγόταν Βαλτέμονη, δηλαδή Βιλαέτη των Λακεδαιμονίων. Το Βαλ είναι αραβική λέξη που σημαίνει Βιλαέτη. Αυτοί οι Λακεδαιμόνες, εσύ το γράφει αργότερα, για να μην χάσουμε το όνομα από Λακεδαιμόνες, έγιναν δαίμονες και η πόλη Δέμενα ή Δαίμονα. Και ακόμα και σήμερα υπάρχουν μερικά χωριά που λέγεται Ροκέλα Βαλτέμονε. Εδώ αυτή είναι η εκκλησία των Ερημάτων, σήμερα Ρωμέτα στα Ιταλικά,
Είμαι από τις πιο αρχές Βυζαντινές εκκλησίες όλη την Ιταλία, μιλάμε για τον 6ο αιώνα. Εδώ είναι του Αγίου Πέτρου τον 10, είναι του 7ου αιώνα και εδώ τα ελληνικά γράφει εδώ στο 1600 περίπου και 1700 έχουμε κώδικες από το 1685. Εδώ είναι η Καλαβρία, η περίφημη καθολική του στήλου του 11ου αιώνα. Είναι η τελειωμένη μορφή της πρώτης που ήταν, της πρώτης από τα ερήματα, από τη Ρωμέτα. Ρωμέτα προέρχεται από το βυζαντινό όνομα ερήματα, γιατί ήταν το τελευταίο οχυρό που έπεσε στα χέρια των Αράβων το 965. Η Σικελία μαζί με την Κρήτη συμμερίζεται και αυτό το μέρος της ιστορίας, δηλαδή 150 χρόνια κάτω από τους Άραβες. Εδώ είναι το βαπτιστή της Αγίας της Αγίας Σεμιρίνης πάλι στην Καλαβρία του 7ου αιώνα. Αυτή είναι η εκκλησία πάλι Βυζαντινή των Τριών Μαρτύρων, του Αγίου Φιλαδέλφου, Αλφιού και κυρίως στο Βαλδέμονη, στην προβίντσια της Μεσίνας, στην ομαρχία Μεσίνης, του 11ου αιώνα, του Αγίου Φιλίπου του Φραγκαλά πάλι 11ου αιώνα. Όλα αυτά ήταν λεγόμενη ελληνόρυθμα μοναστήρια, ως τα 1400, μετά σιγά σιγά τους άλλαξαν, έγιναν καπουτσίνοι, τσιστερκένσοι, δηλαδή λατινικά τα άλματα. Εδώ είναι μια υπογραφή ενός μοναχού από τη Ρόδο που έγραψε και έμεινε στην Σικελία 1549 στην Μονή του Αγίου Πέτρου στην Τωρενόπολη. Αυτή είναι η πόλη της Μεσίνας, βλέπετε το Ντρεπάνι, είναι πολύ καλό φυσικό λιμάνι βέβαια, τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου. Και αυτές είναι οι ελληνόρυθμες εκκλησίες το 1600 μόνο στο κέντρο της πόλης. 38 εκκλησίες ελληνόρυθμες. Και βέβαια, ενώ ο ντόπιος ελληνισμός που ήταν ο ελληνισμός των Μαυρόβιτων, ας πούμε, εκείνα τα παιδιά που τραγουδίσε τα τραγούδια, ήταν του κλασικού Λυκείου Μαυρόλικου. Ο Φραγκίσκος ο Μαυρόλικος ήταν πανεπιστήμονας ελληνικής καταγωγής, καθολικός ηγούμενος, και στη Μεσίνη, πριν από τον Μαυρόλικο, είχαμε ως το θάνατό του τον Κωνσταντίνο Λάσκαλη, που είχε περάσει και από την Κρήτη. Και από την Κρήτη μάζευε πάρα πολλά χειρόγραφα, τα οποία σήμερα βρίσκονται στην Ισπανία, τα φιλόγραφα του Λάσκαλη. Αλλά ακριβώς σε εκείνο το λιμάνι που είδατε, υπήρχε ένα μεγάλο αντιγραφείο, βλέπετε εκεί γράφει Σαν Σαλβατόρε, είναι η Μονή του Σωτήρος, η οποία η Μονή ήταν από τα μεγαλύτερα αντιγραφή ελληνικών κωδίκων σε όλη την Ευρώπη. Και ευτυχώς οι κώδικες σήμερα σώζονται στην βιβλιοθήκη της Μεσίνας, είναι 188 κώδικες από τον 1ο έως τον 8ο αιώνα. Μερικοί κώδικες είναι με ζωγραφίες, με μινιατούρες, με χρώματα που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε αν δεν τα δούμε προσωπικά. Βέβαια, σε αυτό το μεγάλο λιμάνι δεν μπόρεσαν οι Έλληνες να μείνουν μακριά. Εφόσον έσβηνε ο ντόπιος ελληνισμός, όμως αύξηναν τα κύματα από την Ελλάδα, από την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Οπότε έχουμε στη Μεσίνα, ας πούμε, και τον δικό σας μεγάλο αγιογράφο, τον Μιχάλη τον Δαμασκηνό, που άφησε τρεις εικόνες και είδε την κυρία Καϊμάκη στα εγγένεια της εκθέσης του 2013. Και αυτές οι εικόνες από τη Μεσίνα αποτέλεσαν τον πυρήνα του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Για λόγια ως το δεύτερο μέρος του 20ου αιώνα. Αυτά είναι
αυτές οι μετρεστές λέξεις που οι ντόπιοι φυκελοί αρτρώνουν στα ελληνικά χωρίς να τα καταλάβουν. Τρέχουν στην παραλία και λένε στην πεταλούδα «γιαλό, γιαλό, έλα» και μετά περνάνε στα συγκεκριτικά και λένε «αμπάσχελοι παρπαγιούνε, κατέβα πεταλούδα». Βέβαια, σε αυτό, έτσι, όπως είπαμε, είναι τα δύο ρεύματα του ελληνισμού που ζουν μαζί στον ίδιο χώρο. Η μία ετόπια πάει και σβήνεται, όμως έχει την συνείδηση που είναι Έλληνες. Μιλάμε για χιλιάδες επωνύμια, τοπονύμια, υδρονύμια, αγιονύμια, δηλαδή είναι όλο το περιβάλλον που μιλάει ελληνικά. Όλο το περιβάλλον. Η παρουσία των Ελλήνων από την κυρίως Ελλάδα, βέβαια, φέρνει τον ελληνισμό της Μεσσίνας πιο κοντά στα τεκτενόμενα της πατρίδας. Οπότε, στο 19ο αιώνα, ο ελληνισμός της Μεσσίνας βοηθάει τους Κρήτες. Και τους βοηθάει δύο φορές. Πρώτη φορά την χρονιά της σφαγής του Αρκαδίου, 1866, βγαίνει ένα βιβλίο που κυκλοφορείται προκάντια. Προκάντια δηλαδή, υπέρ του Χάνταγκα. Και με αυτό το βιβλίο, με την πώληση του βιβλίου, μαζεύονται λεφτά για να σταλούν στην Κρήτη. Και τελευταία φορά, 1897, πάλι με έρανο προς τους Κρήτες επαναστάτες, ο κύριος Δημήτριος Πάλιος ευχαριστεί τους πολίτες Μεσσίνας για τη συνδρομή που αφιδώς πρόσφεραν στους Κρήτες επαναστάτες. Το γράμμα είναι στα Ιταλικά, σε Ιταλική εφημερίδα, για να το καταλάβουν όλοι οι Ιταλοί αναγνώστες. Δυστυχώς, μετά από 9 χρόνια, ένα σεισμός το 1908 κατέστρεψε και αυτή την παλιά και δοξασμένη ελληνική επαρχία. Οι εικόνες μετά από 20 μέρες από το σεισμό στάθηκαν στην Ελλάδα για καλύτερη τύχη, γιατί δεν ξέρανε στον τόπο αν η πόλη θα υποδομηθεί ξανά ή όχι. Οπότε είπανε καλύτερα να πάρετε τις εικόνες, είπανε στους Έλληνες ναυτικούς, να τις πάτε στην Ελλάδα να είναι φυλαγμένες. Και ήταν ο πρώτος πυρήνας του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. 40 εικόνες πολύ μεγάλης αξίας, Κρήτες όχι μόνο ο Δαμαστινός, αλλά και ο Βίκτορ. Όμως, κάτι παραμένει και στην τέχνη και σε όλο το περιβάλλον. Εδώ στην αφίσα διαβάζεται «Κρήκοι είμαστε, Κρήκοι, Κρήκα οπηλούμε». Αυτά είναι ελληνικά της Απολίας, είναι τα Κρήκα. Στην Καλαβρία θα έλεγαν «Κρήκοι είμαστε, Κρήκοι πλατέγουμε». Το ρήμα «πλατέγω» είναι πολύ παλιό, προέρχεται από το ρήμα «πλατιάζω» που χρησιμοποιεί ο Θεόκριτος, ο συγκελός ποιητής των Βουκολικών των Ιλίων, και σημαίνει «μιλάω με ανοιχτό στόμα», «μιλάω κάπως σαν αγρίκος». Έτσι, δηλαδή όπως μιλούσαν τότε οι τσοπάνοι, οι κτηνοτρόφοι, και από αυτό το ρήμα «πλατιάζω» προέρχεται στο γρέκο της Καλαβρίας «πλατέκου». Οπότε, εμείς σήμερα και φέρνω χαιρετισμούς και από συλλόγους της Γρεκάνικης Καλαβρίας, τον κύριο Σαλβατόρη Τιρένη συγκεκριμένα, και με τα οποία παιδιά έχουμε άριστη συνεργασία,
βλέπετε από τη μία βασιλόπιτα την άλλη, μου σκόψαμε τη βασιλόπιτα πριν από 10 μέρες, ήταν και οι Γκρεκάνοι από Καλαβρία. Τους έχουμε μάθει τη βασιλόπιτα, την ταραντέλα τη ξέρουμε ως Νότια Ιταλή, γιατί η ταραντέλα δεν είναι μόνο των κλινοφόνων, είναι κοινή, κοινή κληρονομιά όλων των Νότιων Ιταλών. Οπότε, αυτά εν ολίγης, σας έχω παρουσιάσει την δικιά μας καθημερινότητα με τα μικρά παιδιά που είναι Ελληνόπουλα, με τους μεγαλύτερους που αν και δεν είναι ελληνικής καταγωγής όμως αγαπάνε την Ελλάδα και τι πάει να πει ότι δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτά είναι, μπορούμε να πούμε,